σκεφτόμουν ότι αυτοί οι απόγονοι δεν μπορεί να αγαπάγανε τους γονείς τους. Μάλλον τους μισούν. Ή αν τους διασύρουν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί διασύρουν τους γονείς, παιδί μου? Τι κάνουν μας συμμετέχοντας? Έλα μωρέ χαζομάρες, λες και εσύ αυτά που λέει Θύμιος. Τους έτυχε ένα όνομα. Άλλη ιστορία του γονέα, άλλη του γόνου. Ναι, αλλά το χρησιμοποιούν. Τι να αλλάξει όνομα? Θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το όνομα. Δεν μπορεί και να αγαπάει, έτσι. Παιδί μου, πώς γίνεται να αγαπάει αυτό το γονέα, αυτό το παιδί? Είναι δυνατόν? Του έχει καταστρέψει τη ζωή? Τι του έχει αφήσει? Μόνο πνευματικά δικαιώματα να παίρνει. Όλο το υπόλοιπο μια σκιά. Μια σκιά πίσω από το όνομα του πατέρα. Οπότε τι, είναι δυνατόν να το αγαπάει? Όχι. Και από απόγνωση θα κοιτάξει κάπως να δείξει και μια ύπαρξη αυτούσια. Αυτή είναι η κόρη του Λοΐζου, είναι καινούριο απόκτημα. Θα έχετε πολλή δουλειά με αυτή τη φιλαράκι. Πρέπει να τη βγάλουμε οπωσδήποτε την κοπέλα. Νομίζω θα πάει καλά, ναι. Θα πάει καλά, νομίζω, για να έχετε δουλειά εσείς, όχι τίποτα άλλο. Κρίμα που τη βάζουν έξω εκεί στην Ευρώπη και δεν τη χαρούμε εδώ πέρα. Αυτό με στεναχωρεί μόνο. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ο Τσίπρας δεν την τάισε. Δεν φάγανε, δεν ξέρω αν άκουσες. Όχι, δεν τα άκουσα όλο. Δεν φάγανε. Λέει, ναι, κάτι ψηλά εκεί τσιμπήσανε και μετά έφαγε σπίτι κανονικά. Πάντως μην ανησυχεί κι αυτή. Εντάξει, δεν έφαγε μια μέρα στο Μαξίμου. Θα τρώει τα επόμενα 5 χρόνια. Στην Ευρωβουλή δεν είναι και λίγα τα μισθά για σχεδόν διορισμένη θέση. Ναι, εντάξει, δεν έφαγες μια μέρα, 5 χρόνια θα έχει να τρώει. Καλημέρα. Να σου πω, ο ΓΑΠ με το ψέμα που είπε λεφτά υπάρχουν πήρε 43%. Ο Τσίπρας που είπε τα ψέματα ότι θα σκίσει τα μνημόνια, θα καταργήσει το ένφια, θα πάει το αφορολόγητο 100, πόσο πήρε, 34%. Τώρα πόσο είχε πάει, δεν έχει σημασία, 25, κάτι τώρα, τέτοιο, μαζί με τον Καμένο έκανε κυβέρνηση, κάτι δεν έχει σημασία. Τώρα ο Κούλης τι ψέμα, έχει βρει τίποτα ψέμα, ο Κούλης να πάρει και αυτός, αλλιώς δεν βγαίνει, άμα δεν πει και αυτός κανένα ψέμα δεν βγαίνει. Έχει βρει αλήθεια να πει ο Κούλης, ας πούμε. Άμα πει την αλήθεια. Ποια αλήθεια να πει ο Κούλης, παιδί μου, ο Κούλης έχει τσακωθεί με την αλήθεια. Άμα πει την αλήθεια, Κούλης τη γάπησε δυστυχώς. Θα βγει πάλι ο Τσίπρας. Μην ανησυχείς, δεν θα την πει. Ούτε ο Κούλης ούτε ο Τσίπρας θα πούν την αλήθεια ποτέ. Καλά, τότε ποιος θα βγει δηλαδή? Όποιος πει το μεγαλύτερο ψέμα. Σύμφωνα με την ιστορία. Αυτό με το Μπλουμίδι και με την. Έχει γίνει λίγο χαβάλε. Τα ίδια λέγατε, μάλλον τα αντίστροφα λέγατε και στο ψέμι το Πανούση, ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει επειδή η προγονή του υπερεί. Μπορεί και το μπερδέψει, αυτό δηλαδή. Τελικά, όταν έχει προγόνους αριστερούς, πρέπει να είναι και αυτός αριστερός, είναι να μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δεν μπορεί. Αυτό με τον Πλουμπίδη, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Κάτι άκουσα, λέει, θα κάνει και διαφημίσεις τώρα. Παπαγάλος Πλουμπίδης, κάτι τέτοιο, το πουλάει το όνομα καλά, λέει. Κάτι άκουσα, θα κάνει και σειρά διαφημίσεων. Παπαγάλος Πλουμπίδης. Έχει και κουπάτο, ευρωβουλάτο, ριζάτο, καφέ. Θα κάνει σειρά διαφημίσεων. Νομίζω το πουλάει καλά το όνομα. Και θα παίζει από κάτω μουσική υπόκρουση από δικαιώματα που θα δώσει η άλλη του Λοΐζου. Έχετε κάποιο νοικοκυριακό αφανός, όπω φαίνεται. Δεν αντέχετε αλλιώ. Γι' αυτό αναγκαστικά. Να σου πω τώρα, εσείς οι νεοαριστεροί. Όταν λέτε η πατρίδα μου, τι εννοείτε? Όχι αυτό που εννοείτε εσείς οι επαγγελματίες. Αυτό που εννοείτε εσείς οι επαγγελματίες, όταν λέτε η πατρίδα μου, το αντίθετο. Το ότι είναι μακριά από αυτό. Ό,τι είναι μακριά από αυτόν που βάζει στο αυτοκίνητο ελληνική σημαία, α πούμε, για να δείξει ότι είναι Έλληνα ή την κάνει τατουάζ. Λοιπόν, ό,τι εννοεί αυτό, το τελείως αντίθετο. Πήρε στην ειδικότητα που λέει ο ελίτης. Ναι, άσε, ήξερε και τον ελίτη, καραγκιόζη. Ναι. Έλα, Βασίλη, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, μας έλειψες. Χθες πήγα μια ωραία εκδρομή. Ωραία, και πού? Θα ήθελα κάποιος πολυγλωσσομαθής να τη μεταφράσει σε τρεις γλώσσες τη φράση αυτή. Στη μακεδονική γλώσσα, στη σλαβική γλώσσα και στη σλαβοβόρειο-μακεδονική. Πού θα καταλήξει αυτό όλο? Να ακούσουμε πώς μεταφράζεται αυτή η φράση. Α, βεβαίως, είχαμε αυτή την απορία, ναι. Ας ακούσουμε, γιατί δεν το είχαμε ακούσει και δεν το είχαμε σκεφτεί κιόλας. Στην εκπομπή σου. Βεβαίως, είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε πώς αυτή η φράση μεταφράζεται σε κάτι που δεν μας ενδιαφέρει ποτέ. Ναι, και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Σωστό. Να βάζουμε δηλαδή το δάκτυλο στον τύπο των ύλων που λέμε. Α, μπράβο. Ο λύκουνουπιον ύλος. Εντάξει. Ναι. Θέλω να πω κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να το έχουν πει κι άλλοι. Είμαι μακριά, την εκπομπή την ακούω συνήθως κονσέρβα απόγευμα. Από πού είσαι? Από Μάλτα, βρίσκομαι, παίρνω. Μάλτα. Από Μάλτα. Μάλτα. Δεν έχει ωραίο ποδόσφαιρο εκεί. Τέλος πάντων, ναι, για πες. Αυτό που έκανε στην Νέα Ζηλανδία δεν είναι τρελός. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν είναι τρελός. Και ο Χίτλερ δεν ήταν ένας τρελός που αιματοκύλησε τον κόσμο. Μισό λεπτάκι. Το ότι το έκανε αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και καλά στα μυαλά του. Το ότι το έκανε για ιδεολογικούς λόγους είναι άλλο θέμα, βέβαια. Ακριβώς. Ναι, σύμφωνα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν και καλά στα μυαλά του, όποιος έχει αυτή την ιδεολογία. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά δεν θα του δώσω κανένα τέτοιο λαφρυντικό. Το έκανε επειδή είναι δολοφονική ιδεολογία αυτή που έχει. Με δολοφονική τώρα, εντάξει. Δεν είναι δολοφονική. Είναι απλώς εναντίον της ύπαρξης και της ζωής του ανθρώπου. Εντάξει, ωραία, τι είναι αυτό δολοφονικό. Έλατε. Αυτό πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν είναι ένας τρελός που απλά του ήρθε να κάνει κάτι. Είναι ένας δολοφόνος όπως είναι όλοι αυτοί.
Να σε ακούσουμε, τι έγινε. Τι έχετε πάθει, ρε μαλάκα, με τους κομμουνιστές. Εδώ είμαστε 3.000 χώρα, χρόνια δημοκρατία, χώρα της δημοκρατίας. Και εσείς μας έχετε ζαλίσει με τους κομμουνιστές. Ήρθε όλος από τη Βολιβία και το κάνατε θέμα. Ο άλλος, να πούμε, ο δικτάτορας σκοτώνει τους δικούς του, αυτή την Βενεζουέλα. Αυτοί όλοι θα έχουν μαλάκα την τύχη του Καντάφη, όλοι αυτά τα πολιταρχικά καθεστώτα. Θα έχουν την τύχη του Καντάφη. Ποια είναι η τύχη του Καντάφη, θα πάει Παπανδρέου εκεί, θα είναι με αυτά τα ρούχα. Ρε φίλε, όταν δεν σε θέλει ο λαός σου, κάνεις εκλογές όπως έκανε και ο Σαμαράς. Έφυγε και σου λέει κάντε εκλογές σαν 10 δεν με θέλετε φεύγω. Άσε, μην τα θυμίσεις τώρα. Ο Σαμαράς ακόμα και στην απουσία του πάλι καλά τα κάνει. Ρε μαλάκα, ό,τι και να... Ρε μαλάκα, δηλαδή κάπου ήρεμα κι εσύ. Λίγο μέτρο, λίγο μια σεμνότητα. Έλεος πρέπει με αυτό το μπακαλιάρο στον εγκέφαλο. Δηλαδή έρχεται 25η Μαρτίου, εσύ έχεις τον μπακαλιάρο όλο τον χρόνο. Ξέρεις τι σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο. Τι σκεφτόσαι το Σαββατοκύριακο. Εσύ πολλά λεφτά έχεις. Παίρνεις λεφτά από τις παραστάσεις, από τις συναυλίες και από το ραδιόφωνο. Ναι, μην ξανοίγεσαι. Τι τα κάνεις τόσα λεφτά, απορώ. Ας ήταν μία φορά να μου πεις, έλα ένα βράδυ να πάμε να φάμε έξω. Α, είμαι και γύφτος. Να γνωριστούμε καλύτερα, ναι. Και ό,τι ήθελε προκύψει μετά. Τα έχω για τις ανάγκες του καπιταλισμού. Μήπως είσαι τσιγκούνης. Όχι, σπάταλος. Αφού είσαι σπάταλος, περιμένω τηλέφωνο και την πρότασή σου. Θέλω να ενημερώσω ότι αύριο το βράδυ στις 12 παρα 10 η ΕΡΤ 2 θα προβάλλει την ταινία Ο άνθρωπος με το γαρίφολο, τη μνήμη του ήρωα κομμουνιστή, το τονίζω κομμουνιστή, Νίκο Μπελογιάννη. Να τη δει όλος ο κόσμος να δουν τι σημαίνει ο Νίκος Μπελογιάννης. Αυτό είναι να δουν τι σημαίνει ελεύθερη ΕΡΤ. Ορίστε και εσείς βρίζετε. Τελικά αποδεικνύεται ότι μερικοί είναι ανάξιοι να φέρουν ακόμα και το επίθετο του πατέρα του. Και μιλάω για την κυρία Λοΐζου. Α, με γρίφους μιλάς. Έχει μεγάλη διαφορά τελικά να σε πηδάνε με τη θέλησή σου και χωρίς τη θέλησή σου. Αλλά το πείδημα. Μιλάμε για το ίδιο θέμα. Ναι, φυσικά. Είναι αυτό που λέει ήδη. Το άλλο κόμμα ήταν μνημονιακό, ενώ αυτό αναγκάστηκε να μην γίνει. Είναι αλλιώς. Είναι η θέαση των πραγμάτων. Παραμένει όμως ο παρανομαστής ότι το πείδημα είναι πείδημα. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά το άλλο κόμμα της έδωσε θέση 20.000 το μήνα στην Ευρώπη. Όχι. Το ίδιο το βλέπεις. Δεν το βλέπεις το ίδιο. Ήθελα να ξέρω ο Μάνος τι θα έλεγε αν ζούσε, αν την άκουγε. Δεν θα έλεγε. Θα αποκλήρωνε. Άκουσα ένα αποστόλι μαμά τον Κούλιε προχθές στη Θεσσαλονίκη και έλεγε ο Τσίπρας λέει βάζει φορολογίες λέει στους μεσαίους και στους πλούσιους για να δώσει λέει δωράκια στους φτωχούς. Εκεί να καταλάβει ο βλάκας ο Έλληνας ότι κοιτάει το κεφάλαιο αυτός ο Λεκρίτης. Βλάκας ο Κυριάκος αυτή την περίπτωση που νομίζει ότι ο Τσίπρας φορολογεί τους πλούσιους. Μας κοροϊδεύει. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να φορολογήσει ποτέ τους πλούσιους. Στους φτωχούς ρουφάει το αίμα. Ξεκίνησε τη μαλακία ο Κούλης από τώρα. Θα μου πεις πότε τη σταμάτησε. Θα μειώσει του για τους πλούσιους και από τους μεσαίους λέει. Ποιος θα μειώσει. Ο Κυναδί δίνω δώρα, λέει, στη φτωχολογιά. Ο Μητσοτάκης το πει. Ότι εσύ το κατάπιεσαι, ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, φορολογεί τους πλούσιους. Έτσι είπε αυτός να τους έχει, ναι, τους έχει ξεσκίσει τους πλούσιους. Εγώ θα σου πω. Όσο για τους εφοπλιστές όμως. Τους εφοπλιστές έχουν στενάξει εφοπλιστές επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά το στραδόνουν όμως και 10% από τα κέρδη τους. Άστα σου λέω, παιδί μου. Αυτό κανένα άλλο δεν το κάνει. Επαγγέλματα που χάνονται εφοπλιστή στην Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά είναι καλύτερος από τη δεξιά, διότι αυτά που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, η δεξιά δεν μπορούσε να τα περάσει. Είναι καλύτερος για τα αφεντικά. Είναι πιο αποτελεσματικός, θα λέγαμε, ναι. Πιο αποτελεσματικός, κυρίως για τους έξω, αλλά είναι αποτελεσματικός όντως. Και στο κάτω-κάτω, μήπως θα κάνει αυτά για να μισήσουμε τη δεξιά, δεν ξέρω. Να τη δούμε, να τη ζήσουμε στο πετσί μας, να τη συγχαθούμε. Μας το φέρει στο πιάτο για να το συγχαθούμε, αυτό που λέμε. Δηλαδή είναι σαν να τρως κάθε μέρα τραχανά. Υπάρχει άλλη άποψη για αυτό που λες. Ότι τα κάνει αυτά για να ενώσει τους Έλληνες, να ξεσηκωθούμε επιτέλους. Να ενωθούν οι Έλληνες να κατεβούν να τους πάει ο διάολος. Οι Έλληνες δεν ενώνται. Και αυτό, και αυτός, αυτό. Αυτός κάνει μια προσπάθεια. Λοιπόν, όποιος δεν μπορεί, παρετείται. Πόσο πιο απλό από αυτό δηλαδή. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά που σας είπα, παρετούμε από το σπίτι μου. Γι' αυτό η μανούλα μου ήταν βασιλική, αγόρι μου. Όταν έρθετε στα πράγματα, ο Κουτσούμπας θα μένει στο μεξί μου. Που το άφησε ο βασιλιάς, κατάλαβες. Mm-hmm. Να σου πω, ρε φιλαράκο, εσύ σε ποιο πλανήτη είσαι. Δεν υπάρχουν πλανήτες, είσαι και χριστιανός, έλεος. Σε ποιο, για εσύ. Δεν υπάρχουν πλανήτες, άνθιμο δεν ακούς. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης μέσα σε ολόκληρον τον κόσμο, των ουράνιων. Από αυτόν τον πλανήτη που καταπούμε εμείς και είναι αυτή η γη. Αν θα είσαι χριστιανός θα είσαι συνεπής. Λοιπόν, πλανήτες δεν υπάρχουν. Καλησπέρα παρακαλώ. Μπορεί να με συνδέσει με τον Αποστόλη ή θέλω να μιλήσω τον Αποστόλη. Εδώ Αποστόλη είμαι εγώ. Εσείς Αποστόλη. Αμέ. Γεια σου ρε Αποστόλη. Τι κάνεις μιλάω από Αυστραλία. Τι κάνεις ρε. Hello my friend Australian. Εγώ είμαι Σιριζέος. Στην Αυστραλία μωρέ πήγες να γίνεις Σιριζέος. Τώρα μου πει λογικό είναι άμα είσαι Σιριζέος στην Αυστραλία. Πας ντρέπεσαι εδώ. Ένα Αποστόλη ο Σιριζέος τώρα καταλάβαμε καλά θα κάνει να κάνει μια τεταρδία
ακόμα, Αποστόλη. Αν είμαστε τυχεροί, αν είμαστε τυχεροί, παίρνει και τους κατάλληλους, πληρώνει όσο όσο. Γενικώς, όπου δύο όνομα που πουλάει και όσο υπάρχουν κάποιοι που ξεπουλιώνται, βεβαίως παλεύει για μια τετραετία ακόμα για εσάς. Μία τετραετία ακόμα. Μία, τι ζητήσαμε, σωστό. Μία ακόμα για να καταλάβουμε. Τι να κάνουμε, Αποστόλη, εγώ αγαπώ το Σιριζέο. Καλός είναι ο άνθρωπος με το μακεδονικό, μας έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Πολύ, πολύ, αυτό είναι το θέμα. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, αυτό ήτανε. Και εγώ νιώθω και μια υποχρέωση στον άνθρωπο αυτό. Όλοι να πρέπει να νιώθουμε μια υποχρέωση. Κάνει για μας και εμείς τι εκτιμάμε, να βγάλουμε τον Κυριάκο. Εντάξει τώρα. Όχι τον Κυριάκο, το κριτικό, αυτό λέω. Αυτό είναι μπούνις, αυτό είναι σου μπούνις. Ο Σιριζέος είναι καλός, ο Τσίπρας είναι καλός. Νομίζω είναι ο καλύτερος. Εγώ νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις που λένε καμιά φορά γίνεται λάθος. Εγώ νομίζω ότι ο Σιριζέος θα κερδίσει ακόμα τις εκλογές. Όλοι το πιστεύουμε. Πολλοί το πιστεύετε. Ναι, ναι, πολλοί. Εδώ γίνεται χαμός. Μια πίστη που έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, μια πίστη. Πιστριλίκια, μεγάλα πιστριλίκια. Κάθε μέρα του ρίχνουμε. Εγώ είμαι από Αυστραλία, αγαπάω το ΣΥΡΙΖΑ. Και πολύ καλά κάνεις εδώ κόσμος να δεις. Έλα στην Ελλάδα να δεις. Ποια Αυστραλία. Θα σου πω στην Ελλάδα, θα σου πω. Έλα, έλα, θα δεις αγάπη στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Πού είναι εδώ στην Ελλάδα, εδώ όπου βρει αγάπη για το ΣΥΡΙΖΑ από κάπου θα είμαι κι εγώ. Γεια σου, Αυστραλία, να σε καλά. Γεια. Βλέπω στην Αυστραλία τα καπνίζεται ωραία. Έλα, γεια. Μπράβο στο Θήμιο, όσο αφορά Πλουμπίδη Λοΐζου Μυρσίνη, μας απογειώνει. Μπράβο στον πόη σας, παιδιά. Τα χαιρετίσματα από τον Πέτρο. Στον Πέτρο. Που τρώτε στην αυλή σου κουβάουνες.